τέτοιο εγχείρημα, αλλά πολύ μικρό. Να βοηθήσουμε να μεγαλώσει αυτό το εγχείρημα, να δούμε εκατοντάδες, χιλιάδες δημότες που να πηγαίνουν σε αγροκτήματα και να κάνουν σε πρώτη φάση σε μικρούς χώρους και μετά να δούμε και το υπόλοιπο. Το θεσμικό και το κανονιστικό είναι αυτό το οποίο μας δημιουργεί ένα μικρό προβληματισμό, αλλά δεν έχω να απαντήσω το εξής ως δικηγόρος. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Εάν υπάρχουν κοινωνικοί εθελοντές οι οποίοι θα πάρουν στα χέρια τους έναν τύπο, έναν ιονί συνεταιρισμό, δεν θέλω να πω συνεταιρισμό, με την συμμετοχή του Δήμου σε ένα ποσοστό μέσα, αυτή είναι η σκέψη μου, όταν μου το είπες πριν από πολλούς μήνες πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, σκέφτομαι μια συνεταιριστική προσπάθεια με το Δήμο να συμμετέχει, όπως θα σου πω και την άλλη σκέψη, όπου εκεί μέσα θα υπάρχει ένα ποσοστό του Δήμου και θα υπάρχουν διάφορες εθελοντικές οντότητες οι οποίες θα συμμετέχουν. Αυτοί μέσα από αυτό το νομικό πλαίσιο δεν μπορεί κανένας να τους απαγορεύσει να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά, σε οποιαδήποτε αγορά για να κάνουν αυτό το πράγμα. Και μάλιστα σε αυτήν την λαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων που θέλουμε πρώτοι εμείς να φέρουμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Που δεν όλοι μιλούν, αλλά κανένας δεν βάζει το χέρι στη δουλειά να καθίσει να την κάνει. Άρα λοιπόν αυτές είναι οι δύο μου απαντήσεις.